Καλησπέρα. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε ένα πιο πολύπλοκο κύκλωμα, το οποίο όπως βλέπουμε έχει διάφορα λαμπάκια, διάφορες αντιστάσεις, διάφορα κουμπάκια, ένα ηχείο και μια motherboard. Απλά επειδή είναι λίγο πολύπλοκο για παιδιά γυμνασίου, έχει γίνει ήδη σχεδίαση και τώρα μένει μόνο να δούμε πως υλοποιείται ο κώδικας. Λοιπόν, έχουμε αυτό εδώ το κύκλωμα. Καταρχάς να το τρέξουμε να δούμε τι κάνει. Αυτό που κάνει είναι κάτι απλό. Πατώντας ένα κουμπί ακούμε κάποιον ήχο. Άρα ας πούμε αυτό είναι ρυθμισμένο ώστε να ακουστεί έτσι ένας πιο δημοφιλής ήχος. Π.χ. Μπαίνει τη συμφωνία του Μπετόβεν. Πίσω όπως παρατηρήσαμε, πατώντας ένα κουμπί, ανοίγει και ένα λαμπάκι. Πατώντας ένα κουμπί, ανοίγει άλλο λαμπάκι. Και πάει λέγοντας. Ο κώδικας για το πρόγραμμα είναι αυτός εδώ. Αρχίζει με ένα if, το οποίο λέει αν το ποινίο που είναι στη θέση α0 στην πλακέτα. Άρα, εδώ πέρα μαζί με, με το δίπλα board, αυτό που βλέπουμε δεν στη θέση α0 είναι το ηχείο 1, ισούται με high λέμε όταν πατάμε το ηχείο, δηλαδή όταν παίρνει κάποιο ρεύμα. Τότε λέμε play speaker on pin 8, δηλαδή το speaker on pin 8 είναι αυτό εδώ πέρα το οποίο έχει συνδεσιμότητα, όπως βλέπετε εδώ με το pin 8, αυτό το ηχείο, with tone 45 for 1 second. Το 45 είναι κατά κάποιο τρόπο ο ηλεκτρισμός παίρνει και παράγει τον ήχο, δηλαδή μας παράγει αυτό εδώ τον τόνο. Η ίδια ακριβώς λογική υλοποίησης είναι και στα παρακάτω βήματα και όπως βλέπουμε και παρατηρούμε αλλάζει η τονικότητα σε όλα αυτά τα βήματα.